ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο να υπογράψει τη διημερή σύμβαση με τον ΤΟΕΒ. Αντίστοιχη υπογραφή χρειάζεται και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ, από τον Πρόεδρο, προκειμένου να προχωρήσει η προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης, καθώς και η κατασκευή αγωγού για τη μεταφορά του επεξεργασμένου νερού από τις εγκαταστάσεις στις πηγές της Μαλάβρας στο φράγμα των Μπραμιανών. Είναι ένα έργο με δύο σκέλη. Για την ιστορία θέλω να αναφέρω, κυρία Τεκαράκη, ότι ένα χρόνο πριν, στις 9 Τρίτου του 2018, είχαμε βάλει θέμα στην Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων, τότε πρόεδρο εγώ, όντας αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής, το θέμα για την πρόταση σύλλαψης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και την εγκατάσταση εργοστασίου αφαλάτωσης, μονάδας αφαλάτωσης, στην Ιερά Πέτρα, γενικώς. Mm-hmm. Δεν το είχατε χωροθετήσει δηλαδή ως Επιτροπή. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί έχει τη σημασία του, θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τη θετική γνωμοδότηση στο να γίνει πρώτα μια διερευνητική μελέτη για τη δημιουργία αφαλάτωσης και θα τεθεί το θέμα ξανά για συζήτηση. Έκτοτε, κυρία Τσαγκαράκη, το θέμα δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο παρά μόνο εχθές και μετά την... Συγγνώμη κύριε Πανταζή, για να διευκρινίσουμε κάτι. Η εισήγηση αυτή της Επιτροπής, γιατί έχει, να πούμε στους ακροατές ότι έχει εισηγητικό χαρακτήρα όλες οι επιτροπές. Δεν ήρθε λοιπόν αυτή η εισήγηση για την αφαλάτωση, γενικά δεν το είχατε χωροθετήσει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Η εισήγηση λοιπόν αυτή τότε ήρθε χθες, αν το καταλαβαίνω καλά. Όχι. Η εισήγηση αυτή δεν ήρθε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλα όσα είπαν τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία απαρτίζονται από μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων που έχουν άμεση σχέση με την αγροτική παραγωγή, τη διαχείριση των νερών, το ΕΒ κτλ. Έτσι, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ραχοκοκαλιά της παραγωγής είχε εκφραστεί τότε με ένα θέμα που καβάλει ο ίδιος σαν πρόεδρος για την σύναψη μιας μελέτης διερευνητικού χαρακτήρα για το που είναι καλύτερα, συμφερότερο να χωροθετηθεί και να κατασκευαστεί μια τέτοια μονάδα κλειστού τύπου, το τονίζω. Εντάξει, δεν μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες τώρα, ναι. Όλα έχουν τη σημασία τους. Το θέμα ήρθε χθες, κύριε Καταράκη. Να ρωτήσω κάτι, βασίστηκε παρακαλώ. Δηλαδή η εισήγηση χθεσινή σε αυτή την, απόφαση, την εισήγηση της Επιτροπής. Ναι, ευχαριστώ. Αυτό δεν αξιοποιήθηκε από πλευράς Δήμου, όμως κάποιοι που θέλουν να λύσουν τα προβλήματα της περιοχής πήραν την ιδέα, την απόφαση της Επιτροπής και την αξιοποίησαν. Ναι, αναφέρομαι λοιπόν στην πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ο οποίος έστειλε, από ό,τι θυμάστε, σε συνεννόηση με τον ΤΕΒ και τον Δήμο, κάποιους τεχνικούς προκειμένου να δούμε, να δουν οι ίδιοι, κάποιους επιστήμονες, την δυνατότητα της κατασκευής μιας τέτοιας μονάδας στη συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ θέλω να πω και να διευκρινίσω, κυρία Τσαγκαράκη, ότι όλες οι προσπάθειες είναι καλές. Σίγουρα έργα τα οποία δίνουν αναπτυξιακό χαρακτήρα στην περιοχή και διασφαλίζουν κατά ένα τρόπο, όχι εξ ολοκλήρου, την διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής, σίγουρα τα χαιρετίζουμε. Γι' αυτό και η θετική ψήφος μου, όπως και όλων των Δημοτικών Συμβούλων, για την κατασκευή ενός τέτοιου εργοστασίου. Όμως, θα πρέπει να εξαρτηθεί... Το οποίο όλοι ήταν αντίθετοι, να θυμίσουμε, ένα χρόνο πριν. Τέτοια εποχή που κάναμε απίστευτες εκπομπές για το θέμα, το οποίο έτσι λιδωρήθηκα ούτε λίγο το πολύ. Κάποιοι λέγανε μήπως τα έχω πάρει και από κάποια εταιρεία που μιλούσαμε, να δούμε το θέμα της αφαλάτωσης, αφού πρώτα, όπως έλεγα και συνεχίζω να το λέω, νοικοκυρέψουμε το νερό. Δεν μπορεί να φεύγει στη θάλασσα τόσο νερό και να μιλούμε μόνο για αφαλάτωση, μόνο για αφαλάτωση, προσέχω τι λέω, χωρίς να δούμε πώς το καλό θα μαζόξουμε
όλο αυτό το νερό που φεύγει και πάει στη θάλασσα. Με μικρά φράγματα θα γίνει, με αγωγούς θα γίνει, με δεν ξέρω πώς και τι θα γίνει, αλλά πρέπει να το δεις συνολικά το πρόβλημα, όχι αποσπασματικά. Δηλαδή και αυτό θεωρώ τώρα, καλώς το κάνουν. Έτσι, να... αλλά δεν τοποθετούμε, έχω δημοσιογραφία χωρίς να τοποθετήσει, δεν υπάρχει κύριε Πανταζή, και έχω το θάρρος της άποψής μου και μπορώ να κάνω και λάθος. Άμα κάνω λάθος, λέω συγγνώμη. Έχετε πολλά χρόνια εμπειρία, γνωρίζετε και τα αγροτικά θέματα, οπότε αντιλαμβάνεστε ευκολότερα από λοιπόν, κάποιους άλλους. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Άρα λοιπόν, μας το είχε τάξει και γίνεται πράξη, αντιλαμβάνουμε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που το είχε πάρει προσωπικά το θέμα, έτσι. Και τώρα, ενώ ο Δήμαρχος, αν θυμίσουμε, ήταν αντίθετος με την αφαλάτωση, έτσι. Και ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, πώς το λένε, ήταν επίσης αντίθετος. Δεν ήταν αντίθετος, εξέχασε. Ναι, αλλά ήταν, εντάξει. Έτσι, άρα όλα αυτά, μετά από διάλογο, ο οποίος συνεχίστηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ, και έμενα τον ίδιο, είδαμε κάποια στοιχεία επιπλέον, το θέμα πήγε πολύ ψηλά και από ψηλά ξανακατέβηκε στην Ιερά Πέτρα και εκτός είχαμε την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία βάλει τα χρονικά περιθώρια για την κατασκευή ενός τέτοιου έργου. Όμως, αυτό δεν σημαίνει, κυρία Φεγγαράκη, ότι την ίδια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να διεκδικούμε για τα υπόλοιπα έργα. Αναφέρομαι στα 14 συνοδά έργα του φράγματος Πραμιανών. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσουμε αυτό που φαίνεται να προχωράει για πρώτη φορά τόσο με καλύτερους ιονούς. Αναφέρομαι στην προσαγωγόδη Όλγα, η οποία θα εμπλουτίσει με περισσότερες ποσότητες καθαρού νερού την λεκάνη του φράγματος. Και από την άλλη πλευρά του Δήμου, από την Ανατολική, η πρόταση αυτή προκειμένου να κατασκευαστεί αγωγός μεταφοράς του επεξεργασμένου νερού, καθώς επίσης και η προμήθεια της μονάδας αφαλάτωσης. Τώρα, να μην μπούμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Όχι, αλλά απλά θέλω να πω. Να αναφέρω όμως, επιτρέψτε μου λίγο, ότι για τη συνέχεια όλης αυτής της ιστορίας, κύριε Φεγγαράκη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψη της τοπικής κοινωνίας. Με προλάβατε. Το λέω αυτό να, γιατί... Με προλάβατε, γιατί θέλω να πω ότι μας ήρθε μόλις ένα μήνυμα από το Καβούσι, το οποίο λέει, είναι πρόσκληση μάλλον για την Κυριακή 31 του Μάρτη, 6,5 ώρα στο Δημοτικό Σχολείο, Γενική Συνέλευση των Κατοίκων του Καβουσίου. Δεν λέει το θέμα, αλλά γενικότερο ενημέρωση και ζήτηση στα θέματα του χωριού. Αυτό ήρθε μόλις τώρα από τον κύριο Ρεμεδιάκη, έτσι. Γι' αυτό, ναι, θα το βάζω στο τραπέζι. Εγώ θα προσπαθήσω να παρευρίσκομαι εκεί, έτσι, σε καμία περίπτωση δεν θα το αποφύγω, όμως έχω την πρόσκληση ο ίδιος εδώ και μέρες, ναι. Έχω προσκληθεί, οπότε... Η οποία είναι αντίθετη, κύριε Πανταζή, η κοινωνία του Καβουσίου, ενδεχομένως, δηλαδή βάζουν πώς τα λένε, τα αλμουλήματα, πώς τα λέτε αυτά και τεχνικά, δεν ξέρω, είναι, που θα πάνε, τι θα γίνει, θα χαλάσει ο κόλπος. Ναι. Με το θέμα, κύριε Φεγγαράκη, επειδή προέρευσα στην Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων και τα θέματα ερχόντουσαν όρημα για συζήτηση. Έπρεπε λοιπόν πρωτίστως να είχαμε όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να φέρουμε μια τέτοια πρόταση για να συζητηθεί στην Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων όπως έγινε τότε. Ένας ολόκληρος χρόνος, κυρία Φεγγαράκη, δύσκολος χρόνος πέρασε προκειμένου να έρθει από άλλους το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε συνεργασία σαφώς με το Δήμο, δεν γίνεται διαφορετικά, θα υπογραφεί η σύμβαση η οποία αναφέρει μέσα συγκεκριμένα πράγματα. Είναι σε καλό δρόμο όλο αυτό, ας ελπίσουμε ότι η υλοποίηση και η προμήθεια, η υλοποίηση του αγωγού και η προμήθεια θα να ποιος θα πληρώσει να αυτό το εγχείρημα, ποιος το πληρώνει. Πάμε τώρα σε αυτό, αφού ολοκληρώσω, κυρία Τσαγκαράκη, την εξάντληση του διαλόγου η οποία θα πρέπει να γίνει με τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να ενημερωθούν, να ληφθεί υπόψη μας η άποψή τους. Λίγο πολύ ξέρουμε τι κλίμα επικρατεί, υπάρχουν και άνθρωποι που το βλέπουν θετικά, άνθρωποι που το βλέπουν αρνητικά. Όλο αυτό λοιπόν θα πρέπει να καμφθεί, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ενημερώσουμε σωστά τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις, εάν τελικά όλο αυτό προχωρήσει. Θέλω να πω ότι η περιοχή θα έχει ωφέλη και θα μπορεί το τοπικό συμβούλιο τότε ή από τώρα και μετά και στη συνέχεια να ζητήσει κάποια ανταποδοτικά
προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής περαιτέρω στο χωριό. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια δεδομένα, το θέμα κινείται και θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας κατά τα άποψή μου. Είστε υπέρ δηλαδή του εγχειρήματος? Ήταν υπέρ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι οι σύμβουλοι, ήταν και κάποιοι τοπικοί σύμβουλοι εκεί από κάποιες τοπικές κοινότητες και αυτόν η άποψη ήταν θετική. Προβληματισμός, δεν το κρύβω, υπάρχει. Από τη στιγμή όμως που θα διασφαλιστούν, και είμαι πολύ προσεκτικός κύριε Βεγγαράκη σε ό,τι λέω, όλες αυτές οι απαραίτητες μελέτες περιβαλλοντικές, νομίζω ότι οι ανησυχίες από τότε και μετά δεν θα υπάρχουν. Μάλιστα. Αλλά δεν σας κρύβω ότι υπάρχει ένας σχετικός προβληματισμός, η τεχνολογία προχωρεί, δεν αδειοδοτείται τίποτα πλέον αν δεν υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη. Αν όλο αυτό λοιπόν που κατασκευάζεται, αυτός μπορεί να είναι ένας δρόμος, ένας αγωγός μεταφοράς νερού, μια μονάδα φαλάτωσης που συζητάμε στην προκειμένη περίπτωση, δεν αδειοδοτείται τίποτα, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αν δεν έχει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες μέσα στο φάκελο. Όλο αυτό λοιπόν είναι που θα διασφαλίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Άλλωστε, η μονάδα φαλάτωσης, εάν χωροθετηθεί όπως φαίνεται προς τα εκεί κατευθύνεται στην Μαλάβρα, χρειάζεται περίπου 2 στρέμματα εμβαδών καθαρού χώρου και ίσιου ενός γηπέδου τέλος πάντων, όπου θα εγκατασταθεί εκεί η μονάδα φαλάτωσης. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μιλάμε για κάποιο εργοστάσιο που θα βγάζει καπνούς και τα λοιπά και θα ρυπαίνει. Έτσι, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι... Ναι, ας μην πούμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, έτσι και αλλιώς θα τα πούμε αναλυτικά. Το θέμα είναι να το δούμε συνολικά και όλο το θέμα νερό, έτσι, γιατί τώρα φέτος έβρεξε, του χρόνου δεν ξέρεις τι θα κάνει. Δεν έβρεξε. Οι προσιές που έκαναν δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση, χρειαζόμαστε 11 περίπου κυβικά, εκατομμύρια κυβικά για όλη τη σεζόν και αυτή τη στιγμή το φράγμα των Μπραμιανών έχει περίπου τα 6-7 εκατομμύρια κυβικά. Αν βάλεις και τις χαβούζες πάει άλλο 500.000. Υπάρχει μακρύς δρόμος. Υπάρχουν όμως και κάποια δεδομένα, κύριε Βεγγαράκη, τα οποία δείχνουν τα στοιχεία και δεν είναι στατιστικά, είναι στοιχεία τα οποία καταγράφονται. Η ξηροθερμικότητα στον ομό αυξάνεται. Το ζήσαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια, δεν σημαίνει ότι για κάποιους μήνες φέτος είχαμε κάποιες παραπάνω βροχές, ότι η ερημοποίηση στον ομό μας έχει σταματήσει. Είναι πρώτον πυλών, εξελίσσεται και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε, εάν θέλουμε τον αγροτικό κλάδο να εξελίσσεται και να παράγει ποιοτικά προϊόντα, και το τονίζω το ποιοτικά, κύριε Βεγγαράκη, διότι η καλή ποιότητα νερού σίγουρα φέρνει μια καλύτερα προϊόντα, χαμηλότερη ο κόστος παραγωγής και όλα αυτά, νομίζω τα έχω μάθει από όξο. Να πω μια βασική λεπτομέρεια, ότι ο διαχειριστής αυτής της μονάδας θα είναι ο ίδιος ο ΤΟΕΒ. Αυτό που θα πρέπει να δούμε και είναι πολύ σημαντικό στην συγκεκριμένη σύμβαση είναι να δούμε ποιο θα είναι το κόστος του νερού, όπου ο τελικός αποδέκτης βέβαια που θα χρησιμοποιεί το νερό θα είναι όλη η παραγωγή της περιοχής και που αδρεύονται από το φράγμα των Μπραμιανών, άρα και το καβούσι με κάποιο τρόπο, όπως ο αγωγός θα έρχεται στη συγκεκριμένη περιοχή, θα περνά από τη συγκεκριμένη περιοχή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα ωφέλη και για τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής του καβουσίου θα είναι πολλαπλά. Ωραία, θα το δούμε αυτό, γιατί είναι, μπαίνουμε τώρα σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, χωροθετήθηκε λοιπόν η μονάδα, η προγραμματική σύμβαση, η σύμβαση μεταξύ τοπικού οργανισμού και Δήμου είναι για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν ξέρω αν ήταν και ο κύριος Ρεμεδιάκης, ρωτάει και ένας φίλος από το Καβουσανό, αν ήταν ο κύριος Ρεμεδιάκης στην συνεδρίαση. Και αν θέλετε να μας απαντήσετε, γιατί γίνεται δεύτερος αγωγός. Εννοείται ότι χωρίς δεύτερο αγωγό δεν γίνεται, πώς θα γίνει. Δεν χωράει, μας έλεγε ο κύριος ΤΟΕΒ. Ο αγωγός στοιχίζει περίπου τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Υποθέτω ότι θα γίνει δίπλα στον υφιστάμενο, γιατί θα είναι αγωγός μεταφοράς. Δεν θα είναι αγωγός ο οποίος θα διανέμει το νερό όπως είναι αυτός που υπάρχει τώρα. Έτσι. Άρα λοιπόν μιλάμε για ξεχωριστό αγωγό, ο οποίος θα μεταφέρει τα 20 εκατομμύρια κυβικά ημερησίως. Αυτό θα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας αφαλάτωσης.
Έχουμε ανάγκη από καλή ποιότητα νερού, κυρία Καταράκη, μιας και γνωρίζετε ότι τα κυπευτικά μας και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά αυτό θα πρέπει να εξελιχθεί, έχουν πάρει την ανιούσα της ποιότητας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό, σε όλο αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε και να βρούμε τους τρόπους να διασφαλίσουμε σχετικές ποσότητες ποιοτικού νερού και να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και με την αφαλάτηση. Επιμένω όμως όχι στην αποσπασματικότητα του εγχειρήματος. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι συνολικά. Δεν μπορεί μόνο μαλάβουμε. Το είπαμε αυτό. Ελπίζω θα να... Δείτε, θα δείτε κυρία Καγκαράκη στο πρόγραμμά μας. Μιλάμε, το έχουμε αναφέρει ξανά, το πούμε άλλη μία, για την στρατηγική διαχείριση των υδάτινων πόρων που σημαίνει της περιοχής, όλης της περιοχής, που σημαίνει ότι η απόλυτη συνεργασία με όσους διαχειρίζονται το νερό, με όλους τους τέρους δηλαδή της περιοχής, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τις χρηματοδοτήσεις προκειμένου να γίνουν οι επενδύσεις οι οποίες χρειάζονται, τα έργα τα οποία χρειάζονται προκειμένου να διασφαλίσουμε την άμεση αποθήκευση νερού, το λέω γενικά, και να μην χάνονται σοβαρές ποσότητες που χάνονται σήμερα και καταλήγουν στη θάλασσα. Θα πρέπει λοιπόν οι λίγες βροχές που πέφτουν στην περιοχή μας, αυτό κρατήστε το, δεν θα αλλάξει, να μαζεύονται με ένα τέτοιο τρόπο, άμεσο τρόπο, στη λεκάνη του φράγματος Μπραμιανών. Να μην χάνονται με λίγα λόγια ποσότητες νερού. Και από την άλλη πλευρά, να έχουμε την σιγουριά εντός εισαγωγικών λέξη της αφαλάτωσης, η οποία με την επεξεργασία της αντίστροφης όσμωσης φαίνεται να είναι η καλύτερη τεχνική και με ελάχιστους ρήπους, να έχουμε τη διασφάλιση 20.000 κυβικών ημερησίως επεξεργασμένου καλής ποιότητας νερού για τα αρδεύσιμα χωράφια της περιοχής. Πολύ ωραία. Και τις ελιές και τα κυπευτικά. Ωραία. Για τα προϊόντα μας. Ξεκίνησε με λίγα λόγια έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε τον κύριο Καγκαράκη από την Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων όλο πριν ένα χρόνο. Όπου σας είπα και πριν, αρχικά στην τοποθέτησή μου υπήρχαν οι ανησυχίες. Όλο το χρονικό διάστημα αυτό το θέμα ζυμωνόταν. Υπήρχαν αρκετές συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και να που με πρωτοβουλία συγκεκριμένου ανθρώπου έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα δούμε την εξέλιξη που θα έχει. Δικαιωμένος λοιπόν ο κ. Φανταζής από όλη αυτή τη... Η δικαίωση, κ. Καγκαράκη, είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Και όταν είσαι χρόνια στα κοινά, το περιμένεις. Ήρθε λοιπόν η δικαίωση και το λέω ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να δούμε όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε ή θα εμπλεκούμε, στα κοινά, θα συνεχίσουμε τέλος πάντων να δίνουμε ψυχή και σώμα τα επόμενα χρόνια στους δημότες της περιοχής, να μειώσουμε την πιθανότητα λαθών, να μην κάνουμε λάθη, να συζητάμε με τον κόσμο. Είναι αυτό που τόνισα εχθές και ζήτησα να εγγραφεί στα πρακτικά, ότι χωρίς την εξάντληση του διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες δεν θα πρέπει να μπει η μία πέτρα πάνω στην άλλη. Πρώτα παίρνουμε το OK των τοπικών κοινωνιών, πρώτα συζητάμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως έγινε ήδη από πλευράς μου με την Επιτροπή, τη Συνεδρία της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων εκείνη την περίοδο, ένα χρόνο πριν. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν τη σημασία τους και να που εχθές είχαμε την πρώτη φάση, αν θέλετε, ή την έναρξη των γραφειοκρατικών διαδικασιών, την σύναψη μιας σύμβασης, διημερής σύμβασης από δύο μέρη, τον ΤΟΕΒ και την Ιεράπετρα, το Δήμο Ιεράπετρας, προκειμένου να προχωρήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται για μια τέτοια κατασκευή και προμήθεια, προκειμένου να έχουμε τα ωφέλη. Ωραία. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα. Θα δούμε τι θα πούνε και οι κάτοικοι στη Γενική του Συνέλευση την Κυριακή 31 του μήνα, όπως μας ήρθε η πρόσκληση από το Καβούσι, και να δούμε και ποιους καλούν, να καλέσουν και κάποιον ειδικό για να μιλήσουν για αυτό το θέμα, την αφαλάτωση δηλαδή των πηγών της Μαλάβρας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, αυτό, κύριε Πανταζή. Κλείνοντας, κυρία Καγκαράκη, να πω το τελευταίο, αυτό που έχει τη σημασία του και είναι σημαντικό, να δούμε ποιο είναι το τελικό κόστος από επίσημα πια. Εμείς κάναμε μια έρευνα τότε, είχαμε δώσει τα στοιχεία και στη δημοσιότητα, αν θυμάστε καλά. Δεν είναι ασύμφορο όπως το παρουσιάζουν κάποιοι άλλοι, ιδιαίτερα όταν έρχεται το κράτος
και χρηματοδοτεί όλη αυτή την επένδυση με τόσα εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν για την κατασκευή δεν θα έχει επιβάρυνση ο παραγωγός ή ο δημότης, θα βρούμε ένα έτοιμο έργο το οποίο θα διαχειρίζεται ο ΤΟΕΒ και αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που σου δίνουν το κλειδί στο χέρι είναι πολύ πιο ευκολότερο να ρίξεις τα κοστολόγια μιας τέτοιας επένδυσης ή να τα ενσωματώσεις, θα βρά τη λειτουργία της εννοώ, να τα ενσωματώσεις στην ήδη υφιστάμενη αξία του νερού στα 18 λεπτά και να μη φανεί στον παραγωγό καθόλου όλη αυτή η διασφάλιση καλής ποιότητας νερού συγκεκριμένης ποσότητας ημερησίως. Αυτά από μένα. Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την τοποθέτηση και την ενημέρωση. Έτσι κι αλλιώς αυτό το θέμα θα παίξει πολύ στην επικαιρότητα και στο προεκλογικό κομμάτι. Θα το έχουμε... μάλλον ένα από τα θέματα συζήτησης όλη αυτή της προεκλογικής περίοδου που ξεκίνησε, κύριε Πανταζή, οπότε από την προεκλογική περίοδο, κυρία Τζαγκαράκη, οφείλουμε να μιλάμε στον κόσμο και να λέμε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι. Γι' αυτό και ζήτησα, ευχαριστώ που το αποδεχτήκατε, να κάνουμε σήμερα αυτή τη διευκρίνηση και την τοποθέτηση δημόσια πια, ότι να ξέρει ο κόσμος από πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, με ποιους ανθρώπους και φορείς έπεσε ο σπόρος. Και εύχομαι η εξέλιξη που θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια να είναι θετική και για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για όλο το Δήμο. Να τα ζυγίσουμε με λίγα λόγια, να δούμε πού υπάρχουν μειονεκτήματα, πού πλεονεκτήματα, όλα αυτά να ενσωματωθούν αφού υπάρχουν σχετικές αποφάσεις στην μελέτη αυτή και να ατενίζουμε στο μέλλον να έχουμε τη διασφάλιση, την σίγουρη διασφάλιση καλής ποιότητας νερού. Ένα ζήτημα τίθεται. Πώς θα ηλεκτροδοτείται, μάλλον θα λειτουργεί αυτό το η μονάδα αφαλάτωσης, επειδή είναι κοστοβόρα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιδοτούνται νομίζω σε τέτοιες καταστάσεις και μπορεί και το ΕΒ να το κάνουν από όσο γνωρίζω. Επίσης ένα σοβαρό θέμα, πώς, από πού θα παράγεται η ενέργεια και με τι ενέργεια θα λειτουργεί αυτό το εργοστάσιο. Άρα υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα σε όλο αυτό το θέμα, τα οποία θα πρέπει να κλείσουν μετά από μόνιμο διάλογο με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς. Ωραίοτατα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Πανταζή, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Γεια σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.